μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θέλουμε να εκφράσουμε με αφορμή τη σημερινή μέρα για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό που ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους μήνες δολοφονείται από ένα κράτος δολοφόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων του, του κράτους δολοφόνου δηλαδή του Ισραήλ, με ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία, βρίσκεται γι' αυτό στους δρόμους του αγώνα. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το μακελιό και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, όπου κάθε μέρα θρηνούμε αθώα παιδιά, γυναίκες, υπέργυρους ανθρώπους, άμαχους σε τελευταία ανάλυση, να γίνονται θύματα των βομβαρδισμών και αυτού του ολοκαυτώματος που δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Αυτή την υπόσχεση θέλουμε να δώσουμε τώρα που τελειώνει ο παλιός ο χρόνος, το 2023, και έρχεται ένας καινούριος χρόνος. Να είναι πιο ευτυχισμένο το 2024, με ειρήνη στην περιοχή, με ειρήνη στην Παλαιστίνη, ειρήνη στον κόσμο, με νέους δυναμικούς αγώνες, με την αλληλεγγύη και την κοινή δράση των λαών ενάντια στον εχθρό, στον υπεριαλισμό, στον καπιταλισμό, σε όλους αυτούς που δολοφονούν τις ζωές μας, που δολοφονούν τα παιδιά μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Ελευθεριά στην Παλαιστίνη.